Μετά να πούμε ξανά στα πολιτικά για να πιάσουμε το μύτωπο εκεί που τον αφήσαμε. Ναι, γιατί αφήσαμε μερικά πράγματα που μπορούν να παρεξηγηθούν. Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά επειδή μπήκε αυτή η παρένθεση, ας την κλείσουμε με τον ορθό τρόπο, με τις παρατηρήσεις σας. Ωραία, σωστά. Εμβόλυμα και ιδιοσιογραφικά. Είναι σοβαρή κίνηση η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Και παρά τα όσα μύρια είχαν υποθεί πριν από 15 μήνες, όταν είχε έρθει ως πρόεδρος και τότε ο Ερντογάν στην Αθήνα, όπου έβαλε προκλητικά πολλά ζητήματα, εγώ έλεγα και τότε και το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι έχει σημασία μπροστά στους συμπολίτες μας οι συζητήσεις των επικεφαλής των χωρών και των βασικών πολιτικών υπευθύνων να είναι όσο γίνεται πιο ξεκάθαρες. Και μόνο η συνέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού, όταν λέει, το λέω για τους συμπολίτες μας περισσότερο, όχι για εμάς τους συναδέλφους, ότι είναι ειλικρινή η σχέση μου με τον κύριο Ερντογάν και είναι στην ειλικρίνεια κτλ. Στη διπλωματική γλώσσα ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε σοβαρές διαφωνίες. Η ειλικρίνεια στη διπλωματική γλώσσα αποτυπώνει τις διαφωνίες. Και είναι προφανές ότι αυτές οι μεγάλες διαφωνίες ανάμεσα σε εμάς και στους γείτονες δεν θα λυθούν. Οι επισκέψεις όμως και οι συναντήσεις καλό είναι να γίνονται, γιατί υπάρχει και ένας παλιός όρος της διπλωματίας ότι ιδιαίτερα στις δυσκολίες καλό είναι να κρατάς και σε κεντρικό επίπεδο, αν είναι δυνατόν, όσο πιο κεντρικά γίνεται, ανοιχτούς τους διάβλους της επικοινωνίας και της απόπειρας διαλόγου και συνεννόησης. Και στην εποχή μας χωρίς διάλογο, ανάμεσα σε όλους, όσο αντιπαλότητες βαριές και να υπάρχουν, μάλλον πηγαίνουν μετά αλλού οι χωρίς διάλογοι καταστάσεις. Ή ενδεχομένως πάνε αλλού. Και νομίζω ότι όλοι μας και από δημοκρατική ευαισθησία αλλά και από πατριωτική ευαισθησία θέλουμε με τους γείτονες ξεκάθαρες σχέσεις, σοβαρή υπεράσπιση των δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και των γενικότερων σχεδιασμών Μάλιστα. που έχουμε και ως χώρα και ως ναι. μέλος της Ευρωπαϊκής Βέβαια, Ένωσης. Θα δούμε τι θα και δεν θέλω να κρύψω. Ναι. Ναι. Προσέξτε με, το είπε πολύ σωστά ο συνάδελφος ότι κάνει κινήσεις εικόνας ο κύριος Ερντογάν, που έχουν βέβαια τη σημειολογία και τη θεσμική. Η πρόσκληση, ας το πούμε πράγματι, του Οικουμενικού Πατριάρχη απόψε είναι ένα βήμα, δεν είναι μόνο εικόνα, είναι και σημειολογία. Ακριβώς. Είναι όμως πολύ λίγο, γιατί ξέρουμε ότι και 50 τώρα, χρόνια βέβαια, δεν Νίκο, ανοίγει η σχολή της Χάλκης. Μεσολαρκούν αρκετές ώρες. Θα προτιμούσα ώρες. Δηλαδή να ανακοινώναν απόψε και το άνοιγμα της σχολής της Χάλκης. Δεν νομίζω, συνάντηση. Δεν προκύπτει. Θα μεσολαβήσουν και οι δηλώσεις και αυτά που θα πούν κατά τη συνάντηση, αλλά και μετά στη συνέντευξη τύπου. Άρα είναι πολύς ο χρόνος. Θα δούμε πώς θα πορευθούμε. Ας μείνουμε τώρα σε... Το κύριο μενού θα είναι τα ενεργειακά, είναι προφανές. Εντάξει, και με τα ενεργειακά βλέπε προς κυπριακό. Τώρα, Νίκο, έμενε στην απάντησή σου σε σχέση με αυτό που συνέβη εχθές, που ήταν η επιστολή του Πρωθυπουργού που λέει stop, όχι ναι, στην ουσία παύση, στον πρόεδρο της Βουλής. Όπως ερμηνεύτηκε, είδαμε και την ερμηνεία που έδωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτή την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Τον κατηγόρησαν ότι στην ουσία δεν τηρεί την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και αντιμετωπίζει τον πρόεδρο ως έναν υφιστάμενό του. Να πω γιατί γίνεται πολλή συζήτηση γι' αυτό. Ο Πρωθυπουργός, εκτός από Πρωθυπουργός, είναι και πρόεδρος ενός κόμματος. Και ως πρόεδρος κόμματος έστειλε μια επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, στην οποία του έλεγε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις του. Αντίστοιχες επιστολές έχει στείλει και ο κ. Μητσοτάκης στον Πρωθυπουργό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αλίμονο αν αποφασίσουμε για κάποιο λόγο οι πρόεδροι κομμάτων, ή αν είτε είναι Πρωθυπουργοί είτε είναι Αρχή Εξωματική Αντιπολίτευση, να μην επικοινωνούν θεσμικά με τον πρόεδρο της Βουλής. Θεωρώ όμως ότι ο κ. Τσίπρας. Τα ανακλαστικά του αυτή τη φορά δεν ήταν τόσο γρήγορα. Από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η συζήτηση και είδε τις αντιδράσεις και του κυρίου Καμένου και του κυρίου Θεοδωράκη, ότι δεν συμφωνούσε αυτήν την πραγματικότητα.